Το ρεπορτάζ των δημοσιογράφων γίνεται διαχρονικά. Ιδωλοπλόκοι θα πληρώσουν πανάκριβα. Και σας συνιστώ να πάτε στον κινηματογράφο να δείτε την τελευταία ταινία. Πήγα και την είδα. Ωραία. Λοιπόν, αλλά δεν φτιάχναν μαζί με τον εισαγγελέα οι δημοσιογράφοι. Πώς γίνεται το ρεπορτάζ. Το άλλο είναι δικό σας θέμα. Το καλό δείγμα δημοσιογραφίας. Πώς υπάρχει καλό κακό. Μαζί με τον εισαγγελέα την δικογραφία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι δικό σας. Δεν φτιάχνει τη δικογραφία ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος κάνει ρεπορτάζ, κύριε Γονόμου. Αυτό λέει. Ρεπορτάζ κάνει. Δεν φτιάχνει τη δικογραφία σας. Δεν καταδικάζει. Μα δεν είναι σωστό. Δεν φτιάχνει τη δικογραφία. Εδώ μιλάμε. Μα κάποιοι μιλήσατε. Συμβόλαια πολιτικά και δημοσιογράφοι έρχονται και μας λένε ποια είναι η υπόθεση. Από πού την ξέρουν οι κύριοι. Γιατί ένα χρόνο εσείς πρώτη φορά διαβάζετε για την Νοβάρτης. Δεν ξέρω. Από πού τα βρίσκουν. Ένα χρόνο. Είναι μαζί με τους σκεπτόμενους μάρτυρες. Είναι μαζί με τους σκεπτόμενους μάρτυρες. Μα να σας πω κάτι. Ποιοι είναι οι σκεπτόμενοι μάρτυρες. Τη Αμερική, τη Σαββάνα, τη Ελλάδα. Κύριε Οικονόμου, βγήκαν Panama Papers. Βγήκαν Wikileaks. Τι μας λέτε τώρα για τη δημοσιογραφία. Τώρα τη δημοσιογραφία. Ποια είναι η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ιστορία τη δημοσιογραφία, κύριε Οικονόμου. Δεν μπορείτε να απαξιώνετε δημοσιογράφου. Όχι, κύριε Οικονόμου. Δεν μπορείτε να απαξιώνετε. Μπορείτε να λέτε το πολιτικό σας μήνυμα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά για τους δημοσιογράφους, οι δημοσιογράφοι έχουν βγει μπροστά και έχουν αποκαλύψει. Έχουν κάνει μεγάλες αποκαλύψεις. Όταν έβγαιναν, κύριε Οικονόμου, όταν βγαίναν οι λίστες Μπόριανς και οι λίστες Λαγκάρτ, λέγατε άλλα. Όταν βγαίναν τραπεζικοί λογαριασμοί, κάποιοι λέγανε ότι ήταν νούμερα κινητής τηλεφωνίας. Σκληρή απάντηση στους δολοπλόκους. Αυτοί που κάνουν οι συνωμότες και οι δολοπλόκοι, οι οποίοι παραβιάζουν κατάφορα το Σύνταγμα και έρχονται σήμερα να περάσουν στα πάνελ, τα τηλεοπτικά, σε όλα τα κανάλια, για να κάνουν τώρα τους εισαγγελείς και να κουνήσουν το δάχτυλο. Μα είστε εδώ, κύριε Κονόμου. Τους λέω ότι το δάχτυλο θα τους κοπεί. Ωραία. Έχετε εσείς αποδείξεις για όλα αυτά που λέτε. Δηλαδή είναι δολοπλόκοι. Ναι. Συγγνώμη τώρα, τι σας λέω, αγαπητέ μου. Σας λέω ότι εχθές οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης, χωρίς να ξέρουν να έχουν την δικογραφία στα χέρια τους, βγάλαν απόφαση. Πήγαν από το. Και λέει με εντολή του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός δίνει εντολή να πάει στη Δινεπουλή η δικογραφία, ή λέει το Σύνταγμα ότι πάει αμελητή. Θέμα Νοβάρτης. Ναι, ωραία. Κύριε Οικονόμου, θέμα Νοβάρτης. Πέρα από τα εμπλεκόμενα από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω, τώρα δεν θέλω να γράψω το. Το μεάρχης υγείας δεν είσαι στη Νέα Δημοκρατία. Μυθιστόρημα θέλω να γράψω. Υπάρχουν προβλήματα στην υγεία. Έχουν γίνει. Πολλά προβλήματα. Ο Πολάκης και ο Ξαντός είναι οι πρώτοι που δημιουργούν τα προβλήματα. Υπήρξαν μίζες στην υγεία. Πώς δεν το ξέρω. Δεν το ξέρετε. Εσείς το ξέρετε. Εγώ ρωτάω. Εσείς είστε αρμόδιος τομέα. Το ξέρετε εσείς. Ο κύριος Τσίπρας το ξέρει που έδωσε εντολή σύμφωνα με τον Παπαγγελόπουλο και τον Κοντονή, οι οποίοι λένε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Οι κύριοι ξέρουν. Άρα, κύριε Οικονόμου. Άρα θέλουν να στήσουν πολιτικό παιχνίδι. Αφού θα στήσουν πολιτικό παιχνίδι, θα ξέρουν ότι θα μα βγουν απέναντι. Θα φάνε τα μούτρα του. Στο χώρο τη υγεία. Στον χώρο της υγείας, όπου είστε επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς έχει υποπέσει την αντίληψή σας ότι όλα αυτά τα χρόνια ή τα τελευταία χρόνια ή διαχρονικά δεν υπήρξε κανένα σκάνδαλο. Οι συνωμότες λοιπόν, σας λέω καλά. Δεν υπήρξε κανένα σκάνδαλο. Αφού λοιπόν βγάζουν δικαστικές αποφάσεις από το Μαξίμου, θα φάνε τα μούτρα. Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Συγγνώμη, κύριε Κυρίτσι, πριν πάμε στον κύριο Κυρίτσι, επ' αυτού. Κύριε Οικονόμου, η έρευνα που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει ξεκινήσει από τις Αμερικανικές αρχές και την. Και το FBI σας προβληματίζει, δηλαδή επ' αυτού μπορείτε να τοποθετηθείτε. Εντοπίζετε κάτι σε αυτό, τι έχει να πει για την έρευνα αυτή. Ακούστε να δείτε, εγώ δεν είμαι πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή στέλεχος της Νοβάρτης για να με προβληματίζει. Αυτοί που έχουν τα προβλήματά τους ή τις, κοτούρες τους, πραγματικά να μην κοιμηθούν το βράδυ. Εγώ κοιμάμαι μια χαρά το βράδυ. Είμαι πολύ καθαρός και πολύ ωραίος στη συνείδησή μου. Κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως πρέπει να την κάνω. Όσοι λοιπόν έχουν τέτοια πράγματα σε εκκρεμότητες, οι έρευνες διεθνείς ή εθνικές, πραγματικά να τους δημιουργούν το πρόβλημα. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Εγώ λέω ποιος, από πού και ως πού, μία δικογραφία η οποία δεν έχει φτάσει ακόμα στα χέρια σου, την ξέρεις και βγάζεις και απόφαση. Αυτό είναι πρωτοφανές. Άρα αποκαλύπτεται καθαρά η συνωμοσία. Συνωμοσία, κύριε Κυρίτση, σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Από ό,τι έχω καταλάβει, τώρα βέβαια βλέπω ο κύριος Οικονόμου δεν είναι σε αυτή τη γραμμή. Καλό θα ήταν να το διευκρινίσει. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι υπάρχει διεθνές σχέδιο, διεθνές σκάνδαλο Νοβάρτης. Εκτός αν τώρα η Νέα Δημοκρατία το. Γι' αυτό το διαγράφει τελείως αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτό το σύγχρονο. Μην με διακόπτετε. Απλά δεν μιλάω γι' αυτό και εκείνη. Άρα υπάρχει κάποιο σκάνδαλο Νοβάρτης, στο οποίο ο κύριος Οικονόμου λέει μην εμπλέκεται τη Νέα Δημοκρατία, δεν λέει κάτι για τους υπουργούς οι οποίοι ήταν υπουργοί επί Πασόκ, με όποια σημασία έχει
και αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή βλέπω ότι λιδωρεί τους μάρτυρες και λέει για κρυφούς μάρτυρες και τα ρέστα, είναι ο θεσμός των προστατευομένων μαρτύρων. Καλώς είναι θεσμός των οποίων εισήγαγε η Νέα Δημοκρατία και καλώς κάνει και υπάρχει για να μην έχουμε 7 νεκρούς μάρτυρες όπως με τον Ουρένα, κύριε Οικονόμου. Δεν λιδωρώ κανένα μάρτυρα. Καλά. Δεν ξέρω πώς έγινε η διακασία, εσείς το ξέρετε. Είχε την δικογραφία. Όχι, βέβαια. Έχετε καταθέσει κρυφό μάρτυρο. Εγώ το κρυφό μάρτυρο το διάβασα και εγώ στα. Υπήρχε ανακοίνωση. Το διάβασα και εγώ πραγματικά. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχουν κρυφοί μάρτυρες. Είναι προστατευόμενοι. Σήμερα. Πώς θα τη δούμε εσείς για κρυφούς μάρτυρες? Εγώ, άμα πάρω τη δικογραφία, θα πάω στη Βουλή και θα την πάρω πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί με αφορά, είναι και στον τομέα μου. Mm-hmm. Αλλά πώς λέτε εσείς και εγώ, πώς θα λιδωρήσω κάτι που δεν ξέρω? Όχι, δεν το κάνω. Δεν είναι ένα πράγμα, κύριε Κυρίτσι. Σε αυτό έχει δίκιο, κύριε Οικονόμου. Δεν συζητάμε για αυτό. Ο Κυρίτσι μου λέει το non-paper του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς ακόμα δεν είναι το non-paper. Να σας πω κάτι. Λιδωρήσα εγώ μάρτυρα. Όχι, δεν είναι θέμα του μάρτυρα. Τον λιδωρήσα τον Κοντονή. Εγώ είμαι καθαρός. Τον Κοντονή και τον Παγιανόπουλο τον λιδωρώ και τον καταγγέλω. Παραβιάσανε κατά το Σύνταγμα. Διακόψαμε όμως τον κύριο Κυρίτσι. Αυτό πέστε ακόμα μια φορά. Του μάρτυρα δεν έχω καμία σχέση. Κύριε, χαίρομαι που το διευκρινίζει ο συνάδελφος, σας λέω, είμαστε καμένοι στο θέμα των μαρτύρων. Υπήρξαν 7 νεκροί στη μεγαλύτερη υπόθεση λαθρεμπορίας ναρκωτικών στην Ελλάδα, η οποία τελικά κατέληξε όπως κατέληξε. Άρα να έχουμε μια εμπιστοσύνη στον θεσμό των προστατευομένων μαρτύρων μερικές φορές είναι θετική η ύπαρξή τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι οι υπουργοί αναφέρθηκαν σε κάτι άλλο από αυτό το οποίο λέγεται εδώ και 2-3 χρόνια και προηγουμένως ο συνάδελφος ο Ραβανός, πρώην συνάδελφος, συγγνώμη, που είναι και από αντιπολιτευόμενα μέσα, mm-hmm. είπε ότι ήταν απολύτως λογικό όλος ο κόσμος να μιλάει για σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεν είναι κάτι το οποίο ανακάλυψε η κυβέρνηση. Δεν είπαν κάτι παραπάνω οι υπουργοί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει χωρίς να φωνάζουμε να περιμένουμε τη δικογραφία να έρθει στη Βουλή. Έχουν ξανά έρθει τέτοιες δικογραφίες. Η διαδικασία, κύριε Κυρίτσι, ακολουθήθηκε σωστά από την κυβέρνηση. Γιατί λέει ο κύριος Οικονόμου δεν είχαν καμία γνώση και πήγαν, έγινε σύσκεψη ανάμεσα στους δύο υπουργούς δικαιοσύνης. Και βγάλαν απόφαση, κύριε Φιλέλη. Μπορώ, γιατί με ρώτησε τώρα. Και αυτό. Δηλαδή ο χαρακτηρισμός του είναι. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι ότι ο Άριος Πάγος δίνει τη δικογραφία στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος αμελητή την διαβιβάζει στη Βουλή. Και χτες, μέσα υπάρχει και ένα διαβιβαστικό, έτσι, ναι, που περιγράφει χτες, λίγο χτες, το. Χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρέλαβε. Συγγνώμη, με διακόπτω, σα παρακαλώ. Χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρέλαβε τη δικογραφία, σήμερα πάει στη Βουλή. Πρώτα έγινε η διαδικασία. Πήρε από τον Άριο Πάγο τη δικογραφία. Χθες και σήμερα την πάει στη Βουλή. Πήγε ο Τζανακόπουλος στην εισαγγελία. Τους είπε τα μαντάτα, συσκεφτήκανε, κάναν μεγάλη σύσκεψη. Μπορεί παράλληλα, κύριε Οικονόμου και κύριε Κυρίτσι, να ακολουθεί η διαδικασία. Το διαβαστικό κατάλαβε ότι είναι ο μεγαλύτερο σκάνδαλο της Ελλάδος. Και παράλληλα να υπάρχει και μια ενημέρωση, εφόσον υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα μέσα σε αυτό και πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο. Τώρα, κύριε Οικονόμου, να σα πω κάτι από την άλλη. Υπάρχει και το άλλο επιχείρημα που λέει τώρα μέρα μεσημέρι πάει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο να στήσει μια υπόθεση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από την Ελλάδα. Όχι, δεν εκεί. Τι η υπόθεση έχει στηθεί προηγουμένως. Εγώ άλλο. Μα να σας πω επικοινωνιακός ο χειρισμός. Ο επικοινωνιακός χειρισμός. Δηλαδή ότι θέλω να το βγάλω προς τα. Άρα δεν είναι στήσιμο. Για επικοινωνιακή διαχείριση μπορεί να κατηγορηθεί. Ναι. Για αυτά που βλέπουμε. Δεν ξέρω. Ξέρετε γιατί λέω επικοινωνιακά. Να, διότι δεν μπορεί να στηθεί μέσα σε μια ώρα μια δικογραφία χιλιάδων σελίδων. Πάλι καλά. Αλλά όμως. Όταν δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Όταν δεν ξέρω τη δικογραφία. Εγώ είμαι στο λόγο και σαν δικηγόρο. Σαν δικηγόρο αυτό λέω. Και λέω λοιπόν ότι όταν δεν ξέρω τι λέει μέσα. Ο πάκος των δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Και βγάζω αυτό απόφαση. Έχουμε πει όλοι αυτό το πρωί. Σημαίνει. Αθώοι, ένοχοι, λίγο όχι. Αθώοι, λίγο ένοχοι, δεν όχι, με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να βγάλω ένα συμπέρασμα πολιτικό, ακριβώς. Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια μαύρη κατάσταση. Γιατί όμως, να σας πω κάτι κύριε Οικονόμου, να σας πω κάτι άλλο. Δεν τους πήγε καλά το συλλαλητήριο, μα κατέβηκε μισό εκατομμύριο κόσμος, βλέπουν την αντίδραση, τη λαϊκή αντίδραση να γιγαντώνεται και σου λέει κάτσε να ρίξω την πάνε. Το τεκμήριο της αθότητας υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις και δεν το συζητάμε. Όμως από εκεί και πέρα, η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι τόσο επιθετική ως προς ένα θέμα το οποίο. Είναι επιθετική η κίνηση. Όχι, μισό λεπτάκι. Ενώ, εντάξει, ναι, αυτό είναι μια εξήγηση. Η δεύτερη εξήγηση που θέλω δεν από εσάς. Στην πληγή. Υπάρχει, θα γίνει, θα ανοίξει μεγάλη υπάρχει, πληγή, υπάρχει μια δικογραφία. Γιατί είναι η δημοκρατία. Ακούστε, υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Μιλάγαμε εδώ νομικά. Όχι, για τη δεν μιλάμε νομικά. Να σας πολιτικά μιλάμε, κύριε. Έτσι, αφού μιλάμε πολιτικά. Λοιπόν, πολιτικά μιλάμε. Για τη δικογραφία. Όχι, όχι εννοώ, υπάρχει μια δικογραφία η οποία μεταβιβάζεται στη Βουλή. Μα δεν την ξέρουμε. Ναι, μεταβιβάζεται όμως στη Βουλή. Ο Άριος Πάγος δεν βρήκε μια δικογραφία πάρει, λοιπόν, και την πέταξε στη Βουλή. Πριν την πάρει, λοιπόν. Η δικογραφία έχει λοιπόν. Απόφαση. Αφήστε, εγώ δεν βγάζω απόφαση. Δικαιοσύνη, ναι, ούτε. Εγώ σας λέω. Δικαιοσύνη εννοώ τον Κοντονή και τον Παγιώτη. Εσείς δεν βγάλατε απόφαση όμως ότι είναι λάσπη.
Στην πολιτική. Πώς βγάλατε εσείς απόφαση. Στην πολιτική. Αυτοί βγάλανε απόφαση, να συμφωνήσω μαζί σας. Και εσείς λοιπόν, από την άλλη πλευρά, πώς βγάλατε λοιπόν, απόφαση. Έτσι, λοιπόν. Πώς να τη δείτε δικογραφία. Εγώ, λοιπόν. Άρα εσείς δεν θα έπρεπε να πείτε χωρίς όλα να στο φως όχι. Να πάει στη Βουλή όχι, για να κύριε, το δούμε. Όχι κύριε Παναγιώτοπουλε. Εγώ λοιπόν, χωρίς να τη δω τη δικογραφία και εγώ, αφού λοιπόν θέλει πολιτικές. Α, εσείς απαντάτε αφού θέλει πολιτικές μαγκές λοιπόν το μαξί μου, θα του πω μια κουβέντα. Θα του σπάσω τα χέρια. Όταν πάει να, απλώσει, να τα απλώσει πάνω στη Δημοκρατία. Όμως, η κουβέντα θα είναι πολιτική. Δεν θα είναι κύριε, ούτε δικογραφία, ούτε μάλιστα. Νομικά. Κύριε, κύριε, θα κύριε, είναι πολιτική. Μισό, όχι, σκληρή αντιπαράθεση θα γίνει το παντελό του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ιστορία που ανοίγει. Πριν αρχίσει κύριε. Να σπάει χέρια ο κύριο Οικονόμου, εγώ θέλω να πω ένα πραγματάκι. Τα χέρια που απλώνονται με, εντάξει, με τρόπο ανεδέστατο και αειδιαστικότατο πάνω στη Δημοκρατία. Εντάξει, ευτυχώς.